Στα πηγάδια και πάλι μια γενική άποψη. Εδώ είναι οι άδειες εξέδρες, αλλά υπάρχουν και κάποιες που έχουν κόσμο. Είναι οι απέναντι και αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Φίλοι μεμονωμένοι, έτσι, με την απαγόρευση. Με προσκλήσεις, με εισιτήρια διαρκείας που είχαν την ευκαιρία να έχουν. Και μεμονωμένοι. Ακριβώς. Είδαμε πολύ ωραίες εικόνες από τις κερκίδες εδώ στα πηγάδια. Υπάρχει αρκετός κόσμος για μια πολύ σημαντική αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες. Μια Ξάνθη που έχει νέο προπονητή στον πάγκο της μετά την αποχώρηση του Γιάννη Ματζουράκη. Νέος τεχνικός είναι ένας παλιός γνώριμος, ο Νίκος Κεχαγιάς, που είναι για αυτόν η τρίτη του θητεία στον πάγκο της Ξάνθης. Αντικατέστησε τον Σάβα Κοφίδη την σεζόν 2006-2007. Την ίδια αγωνιστική, 24η αγωνιστική ήταν το πρώτο του παιχνίδι, και κατεβάζει τους εξής 11 στο γήπεδο: Νίκος Κεχαγιάς, Σπούρνινγκ, Παπαδημητρίου, Κοστούλα, Βαλατζάκη, Κιντάνα, Στέρμπα, Φλίσκα, Μαρσελίνιο, Λέιτε, Μπούγκα και Πόη. 4-4-2 για την Ξάνθη του Νίκου Κεχαγιά, το σύστημα που του αρέσει, και βλέπετε τη διάταξη των γηπεδούχων στον αγωνιστικό χώρο. Πόη με τον Μπούγκα μαζί στην επίθεση. Με τον Πόη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και από τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο στο μπάγκο της Σκόντα, να τραβιέται λίγο πίσω και να βοηθάει και αυτός λίγο στην μεσαία γραμμή. Αλλά του αρέσει το 4-4-2 του Νίκου Κεχαγιά και αυτό χρησιμοποιεί. Ο ΠΑΟΚ έχει και αυτός αλλαγές στη σύνθεσή του σε σχέση με την μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, το 2-1 της προηγούμενης αγωνιστικής. Ενώ εσείς βλέπετε τους φίλους του ΠΑΟΚ που βρίσκονται στην κερκίδα, όπως παρακολουθούμε τον αγώνα αριστερά μπροστά από τις κάμερες. Εδώ είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Χαλκιά, Σνάουσνερ, Κοντρέρας, Μαλεζάς, Λίνο, Βιερίνια, Βιτόλο, Ίβιτς, Γκαρσία, Σορλέν και Μουσλίμοβιτς. Οι Βιτόλο και Μουσλίμοβιτς είναι οι αλλαγές του Φέρναντο Σάντος, και παίρνουν τις θέσεις του Φωτάκη και του Εντίνιο στην 11 του ΠΑΟΚ. Ο Μουσλίμοβιτς είχε παίξει τον αγώνα εναντίον του Παναθηναϊκού, πέτυχε εκείνο το καταπληκτικό γκολ της νίκης και είχε μπει σαν αλλαγή. Τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Μένει στον ΠΑΟΚ όμως χωρίς συνέπειες, χωρίς κάρτα από τον διαιτητή Τριτσόνη, και έχουμε ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ από πλάγια στο 6ο λεπτό. Συμπληρώθηκε το 6ο λεπτό του αγώνα στα πηγάδια, απευθείας μετάδοση της ΝΕΤ. 24η αγωνιστική. Εκτέλεσε ο Λίνο στο πρώτο δοκάρι και γκολ 1-0. Βιερίνια για τον ΠΑΟΚ. Ξεκίνημα στην πρώτη επίσκεψη στην περιοχή της Σκόντα Ξάνθη. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ. Με τον Πορτογάλο πετάχθηκε στο πρώτο δοκάρι από την εκτέλεση του Λίνο. 1-0 ο ΠΑΟΚ, και οι πανηγυρισμοί εδώ. Και οι παίκτες. Ο Ίβιτς, ο Μουσλίμοβιτς και οι άλλοι πάνω στον Βιερίνια. Ο πετυχαίνει γκολ. Και ανοίγει το σκορ. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Με τον Αντρέ Βιερίνια, ο οποίος πετυχαίνει το 6ο του φετινό γκολ στο πρωτάθλημα. Δείτε πάλι στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ούτε ο Σπούρνινγκ, αλλά ούτε και οι υπόλοιποι τρεις αμυντικοί που ήταν στη φάση της Σκόντα Ξάνθη. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με γκολ. Είναι κομπίνα που τη συνηθίζει ο ΠΑΟΚ. Στο πρώτο δοκάρι ο Βιερίνια, είτε από εκτελέσει του Λίνο είτε από εκτελέσει του Παύλο Γκαρσία. Είναι φάση που έχει δουλευτεί. Ακριβώς. Και είναι το γκολ του Βιερίνια, είναι το 6ο στο. Εκτελέσει γρήγορα ο Ίβιτς για τον Παύλο Γκαρσία. Κίνηση του Βιερίνια, κρατάει ο Γκαρσία στον Βιτόλο. Ανεβαίνει ο Σνάουτσνερ για βοήθεια στον Βιερίνια. Ο Λονός παίρνει την μπάλα. Και ψάχνει ξανά το σκόρερ της αναμέτρησης. Βιερίνια στην περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα ο Ίβιτς. 2-0 ο ΠΑΟΚ. 2-0 ο ΠΑΟΚ ακριβώς με τη συμπλήρωση 12 λεπτών. Ο Ίβιτς προσπερνά και πάλι τον Βιερίνια. Καταπληκτική συνεργασία. Ξανά τη θέση του πρώτου σκόρερ στη φετινή χρονιά για τον ΠΑΟΚ. 7 γκολ για αυτόν στο πρωτάθλημα. 2-0 ο ΠΑΟΚ στο 12. Αυτή τη φορά δεν ήταν μια στημένη φάση, αλλά ήταν μια κίνηση εξαιρετική από δεξιά με τον Βιερίνια. Καλή κυκλοφορία του ΠΑΟΚ. Αυτό που έχει δείξει φέτος ο ΠΑΟΚ, κάθε επανάληψη και πάει να καθαρίσει το παιχνίδι από το πρώτο 15 λεπτό με αυτά τα δύο γκολ. Είναι εμφάνιση ομάδας που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο και ήρθε να το πάρει και το παίρνει μέσα σε 12 λεπτά. Είναι πολύ νωρίς, πολλά μπορούν να γίνουν στο ποδόσφαιρο, αλλά με αυτό το γκολ του Ίβιτς ο ΠΑΟΚ φτάνει στο 2-0 πάρα πολύ νωρίς. Εδώ το γκολ, η πάσα από το Σνάουτσνερ βγαίνει πολύ έξυπνα. Ο Βιερίνια βλέπει τον Ίβιτς και περνάει την μπάλα πάνω από τους αντιπάλους. Έτοιμο γκολ για τον Ίβιτς που δεν αστοχεί και φεύγει πάλι μόνος πρώτο σκόρε φέτος για τον ΠΑΟΚ. Γιατί τον έφτασε ο Βιερίνια στα 6 και ήρθε ο Ίβιτς αμέσως να δώσει. Αντίθετη με την κίνηση του Μουσλίμοβιτς η παλιά. Κοστούλας, λάθος, πάνω στο Βιερίνια. Ανοίγει για τον Ίβιτς, σωστά δεν έψαξε τον Μουσλίμοβιτς που ήταν εκτεθειμένος. Ο Ίβιτς τώρα γυρίζει χαμηλά. Βιερίνια γκολ. Τέλειο γκολ για τον ΠΑΟΚ. 3-0 στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. 3-0 ο ΠΑΟΚ με το 7ο γκολ του Βιερίνια στο πρωτάθλημα. Φτάνει και πάλι τον Ίβιτς στην κορυφή του πίνακα των σκόρερς του δικεφάλου του Βορρά. Και οι φίλοι του ΠΑΟΚ που το γιορτάζουν, η ομάδα τους σε αυτή τη φάση σφραγίζει τη νίκη. Αρχικά χάρη στην πολύ σωστή επιλογή του Βιερίνια να μην ψάξει τον Μουσλίμοβιτς αλλά τον Ίβιτς που καλυπτόταν από την άμυνα της Ξάνθης. Ο Ίβιτς γύρισε την μπάλα, Βιερίνια ήρθε και πέτυχε το 3ο γκολ
για τον ΠΑΟΚ. Είδατε, καλύπτεται ο Ίβιτς, ο οποίος βλέπει που είναι ο Βιερίνια, του γυρίζει την μπάλα και αυτός έρχεται για το 3-0. Πάλι Ίβιτς, πάλι Βιερίνια, ένα ξεχωριστό 1-2, μια συνεργασία.